Είμαι ο Φάνης Κατέχος, είμαι ηθοποιός, σκηνοθέτης και θεατροπαιδαγωγός. Γεννήθηκα εδώ κοντά, εδώ στην Νίκαια και μεγάλωσα εδώ στην Νίκαια. Ποτέ δεν είχα σχέση με το θέατρο, ούτε βλέπαμε παραστάσεις, ούτε στο σχολείο που μας πηγαίναν στο θέατρο. Οπότε εκεί γύρω στα 8-9 είδα την πρώτη μου παράσταση που μου έμειναν εξίτηλοι, βλέποντας αυτό που συνέβαινε πάνω στη σκηνή. Σκεφτόμουν ο μικρός Φάνης, πώς είναι δυνατόν όλος ο κόσμος να μην θέλει να κάνει αυτό το πράγμα. Άργησα πάρα πολύ, γιατί η βασική μου δουλειά μέχρι μια μεγάλη ηλικία δούλευα επισκευές πλοίων, οπότε στο λιμάνι του Πειραιά, ηλεκτροσυγκόλυση, μεταλλικές βαριές κατασκευές. Η πρώτη μου επαφή με το θέατρο ήταν, πρέπει να ήμουν 25-26, και εκεί ένα μεγάλο μαγικό τοπίο άνοιξε και ξεκίνησε και δεν τελείωσε ποτέ. Τις Λαμαρίνες άφησα αρκετά μεγάλος, δηλαδή σε ηλικία 32 χρονών. Όλα αυτά τα χρόνια, από τα 25 μέχρι τα 32, σπούδαζα θέατρο. Οι σπουδές μου ξεκινήσανε μετά το εργαστήριο στη δραματική σχολή του Ιάκωβου Καμπανέλη. Συνέχισα τις σπουδές μου, πήγα στο Λονδίνο, στην Πολωνία, στη Ρωσία, στην Ιαπωνία, για να μαθαίνω και να παίρνω τεχνικές, για να ανακαλύψω το τι αφορά το θέατρο και πώς το θέατρο μπορεί να ενταχθεί μέσα στην κοινωνία μας. Όπου αυτό σαν ομάδα, γιατί είμαι ιδρυτικό μέλος της Fabric Athens, μας αφορά και κάνουμε και εμείς θέατρο στις φυλακές. Καλή ώρα, μόλις τώρα βγήκα από ένα μάθημα που κάναμε στο ΨΚΚ, στο ψυχιατρίο κρατουμένου Κορυδαλλού. Κάνουμε θέατρο στην κοινότητα, θέατρο με ομάδες που δεν έχουν σχέση με το θέατρο και προσπαθούμε να εντάξουμε το θέατρο μέσα στην κοινωνία με το σκοπό να είναι ένα αντίδοτο στα προβλήματα που μας συμβαίνουν. Το μεγαλύτερο μέρος των δράσεων δεν έχει να κάνει συνδιαλλαγή με χρήμα. Έχει να κάνει με το ότι θέλουμε να έρθουμε κοντά με άλλους ανθρώπους, άλλοι άνθρωποι να έρθουν κοντά σε εμάς, να δείξουμε ότι το θέατρο κοιτάζει στο φως και όχι στο σκοτάδι. Μπαίνοντας στις φυλακές, κατάλαβα την ουσία του θεάτρου και πόσο λυτρωτικό μπορεί να είναι για έναν άνθρωπο και πόσα βήματα μπορεί να κάνει στην εξέλιξή του μέσω αυτού του εργαλείου. Μου δίδαξε πόσο σημαντικό είναι αυτό το γεφύρωμα που γίνεται κοινωνίας και φυλακών. Πόσοι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα στις φυλακές βρίσκουν ένα παράθυρο ελευθερίας μέσω της τέχνης. Πώς ξανααναδημιουργούν καινούργια όρια, γιατί για το λόγο που βρίσκονται στις φυλακές είναι ότι ξεπεράσαν κάποια όρια. Πώς ξαναδημιουργούν καινούργια όρια λοιπόν και πώς ξαναδημιουργούν καινούργια όρια χωρίς να τους τα επιβάλλουν. Το βλέπω καθημερινά. Όσες φορές συναντιέμαι με αυτούς τους ανθρώπους, βλέπω κάτι να αλλάζει μέσα τους, να γίνεται μία μετακίνηση. Και για αυτή τη μικρή μετακίνηση συνεχίζω και βρίσκομαι εκεί. Προσπαθούμε τώρα να χτίσουμε ένα καινούργιο πρόγραμμα για ανθρώπους που έχουν βγει από τις φυλακές. Οπότε να υπάρχει μια συνέχεια, αυτοί οι άνθρωποι βγαίνοντας από τις φυλακές, να έχουν κάτι να κρατηθούν και να ασχοληθούν από τη στιγμή που βγαίνουν, δεν είναι μόνοι τους. Οπότε τώρα προσπαθούμε μαζί με το Στάθη το Γράψα να δημιουργήσουμε ένα καινούριο πρόγραμμα. Ο Στάθης ο Γράψας είναι ο άνθρωπος που με έβαλε μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού. Έχει ξεκινήσει τα προγράμματα μέσα στις φυλακές εθελοντικά από το 2010 και πλέον τρέχουμε τα περισσότερα προγράμματα μαζί. Έχω γίνει πολύ καλύτερος άνθρωπος, έχω μάθει να μην κρίνω και συνεχίζω να μαθαίνω. Σχεδόν το 80% των ανθρώπων που κάνουν θέατρο μέσα στις φυλακές ονειρεύονται ότι θα μπορούν να κάνουν θέατρο ελεύθεροι.